Τη συγκεκριμένη υπόθεση του ΤΟΕ Βιεράπτρος, όπως και άλλες, την χειρίζομαι εγώ από την αρχή της. Δηλαδή από το 2020 που καταθέσαμε την αγωγή ενώπιον του Πολυμελούς για μια οφειλή που είχε τότε ο Δήμος ύψους 359.262 ευρώ. Ναι. Από λοιπόν, κύριε Καλετζάκη, έγινε κατάσχεση στους λογαριασμούς του Δήμου. Εχθές ήταν να γίνει, τουλάχιστον αυτό γνωρίζαμε. Όχι, δεν ήταν. Εχθές είναι, έχω πάρει εντολή από την περασμένη εβδομάδα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ. Δεν έχω προβεί ακόμα σε κάποια ενέργεια, διότι χρειάζεται και μια διαδικασία για να γίνει όλο αυτό. Οπότε έρχεται όμως. Εκκρεμεί, αυτό πάντως, δεν γίνεται. Εκκρεμεί. Δεν κάνετε πίσω, ας πούμε, ούτε το ΕΒ από ό,τι ακούσαμε. Και θα γίνει κανονικά η ίσπραξη με αυτόν τον τρόπο που είπε και η κυρία Χατζημαρκάκη και χθες, ότι υπάρχουν λεφτά, ας τα πάρετε, αυτό είπε. Έτσι. Κοιτάξτε, και... ο στόχος είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το ακραίο μέσο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Ναι. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να πληρωθούν τα χρήματα αυτά, ας πούμε, σήμερα και αφήνεται ένα περιθώριο επίτηδες για να πληρωθούν τα χρήματα πριν προβείτε σε αναγκαστική ίσπραξη. Και τι σημαίνει αυτό για ένα Δήμο? Ή αυτό έχει να κάνει με το ότι η διαδικασία ουσιαστικά σας καθυστερεί στο να ενεργήσετε ακόμα? Κοίταξε, υπάρχει η διαδικασία που θα πρέπει να τηρήσουμε. Να. Από εκεί και πέρα, από ό,τι είδα, υπάρχει και ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που περιμένουμε τις επόμενες μέρες να βγει. Δεν έχω ξέρουμε πως ήδη έχει αναστηθεί, ώστε να μπορούμε να δούμε, να δω εάν συμπεριλαμβάνει και την οφειλή, την πληρωμή τέτοιου είδους οφειλών, δηλαδή από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Ναι, γιατί αυτό μας είπε η κυρία Χατζημαρκάκη χθες, περίμεναν να τα πάρουν από το Υπουργείο Εσωτερικών. Κοιτάξτε, η διαδικασία είναι είτε ο Δήμος τα ζητάει από το Υπουργείο Εσωτερικών, που κατά καιρούς ο Υπουργείος Εσωτερικών, όπως έχω ενημερωθεί και εγώ, κάνει τέτοιου είδους καταβολές για τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, είτε το άλλο σκέλος είναι να προβούμε σε αναγκαστική εκτέλεση σε περιουσιακά στοιχεία του Δήμου. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Δηλαδή, είτε... Αυτό τι σημαίνει, κύριε Καλετζάκη, τι σημαίνει για ένα Δήμο η αναγκαστική, πέρα δηλαδή από το ηθικό κομμάτι της αξιοπιστίας, που εδώ το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν αυτό με τα τευτέρια, έτσι. Τι σημαίνει για ένα Δήμο αυτό η αναγκαστική ίσπραξη? Σε κάθε περίπτωση, αναγκαστική εκτέλεση σημαίνει είτε κατάσχεση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, δηλαδή ισχύρας τρίτου απαιτήσεων του Δήμου, είτε σε λογαριασμούς του, είτε σε ακίνητη περιουσία. Θα μου πείτε, υπάρχει το ακατάσχετο και παράδειγμα, ας πούμε, στην ακίνητη περιουσία, αφορά όμως τα ακίνητα που έχουν ταχθεί στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ο Δήμος Ιράτας έχει και άλλα ακίνητα. Όσο στους τραπεζικούς λογαριασμούς, υπάρχει μία εγκύκλειος. Όχι νόμος, εγκύκλειος είναι του 21, αν δεν κάνω λάθος, του Σκυλακάκη, ως υπουργός τότε, για κατάσχετο των λογαριασμών των ΟΤΑ, η οποία όμως υπάρχει μια διαδικασία να παρακαμφθεί. Σε κάθε περίπτωση, στόχος δεν είναι να φτάσουμε στην αναγκαστική εκτέλεση, διότι είναι κάτι αρκετά βαρύ και για τον Δήμο και για οποιονδήποτε οφειλέτη. Δηλαδή, νομικά, σαν μέτρο να φτάνει αυτό εκεί. Το νομικά τι σημαίνει για ένα Δήμο αυτή η αναγκαστική, ας πούμε, ίσπραξη? Κοιτάξτε, αν φτάσει σε κατάσταση λογαριασμών, δεσμεύονται τα ποσά που υπάρχουν μέσα στους λογαριασμούς. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Επαναλαμβάνω ότι αυτό που επιθυμούμε εμείς είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το ακραίο μέτρο. Έχετε πληροφόρηση, λοιπόν, ότι ενδεχομένως να πληρωθεί αυτό το ποσό πριν προβείτε στην άλλη διαδικασία? Κοιτάξτε, εγώ ήδη και από την προηγούμενη εβδομάδα που έλαβα την εντολή, αυθημερών επικοινώνησα και με την νομική υπηρεσία του Δήμου και με τον ίδιο τον Δήμαρχο, τον ενημέρωσα για τις εξελίξεις. Όπως και ο ίδιος μου είχε πει, θα ήταν στην Αθήνα και θα είχε συνάντηση στο Υπουργείο Εσωτερικών. Από ό,τι άκουσα χθες, υπάρχει η εξέλιξη, ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που θα κατεβεί προς ψήφιση. Δεν γνωρίζω όμως ακόμα αν σε αυτό το νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται και αυτού του είδους απαιτήσεις. Εφόσον υπάρχει η συμπερίληψη, θεωρώ ότι περιτεύει να προβούμε στα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Εάν όμως δεν υπάρχει, θα πρέπει λογικά και ο ΤΟΕΒ να διεκδικήσει τα χρήματα που του οφείλονται, διότι είναι ήδη αρκετά χρόνια που με διάφορους τρόπους έχει φτάσει. Η απαίτηση ήταν από το 20, έχουμε πλέον Απρίλιο του 23
και δεν μπορεί να διονύσεται αυτή η απέτηση. Την ίδια στιγμή που για τον απλό πολίτη του αφαιρούν τα υδρόμετρα για οφειλές πάνω από 90 ευρώ, πάνω από 100 ευρώ. Να, το είπαμε και πριν με τον κύριο Παπαδάκη αυτό. Και επίσης, μαρέ μου, μου κάνει εντύπωση ότι όλοι και οι δύο πλευρές λένε «Μα εμείς έχουμε καλή συνεργασία με τον ΤΟΕΒ, μα εμείς έχουμε καλή συνεργασία με το Δήμο». Τότε πού είναι η καλή συνεργασία, βρε παιδιά. Ειλικρινά τώρα, συγγνώμη κύριε Καλαϊτζάκη, αλλά πού είναι η καλή συνεργασία τότε, ποια είναι? Κοιτάξτε, δηλαδή, πολλές φορές και μέσα από ένα δικαστικό αγώνα, εάν αυτός επιλύεται με έναν συμβιβασμό, συνεχίζει να υπάρχει καλή συνεργασία. Ναι. Εδώ στο παρελθόν είχαμε έρθει σε συμβιβασμό με το Δήμο για την κάλυψη αυτών των απαιτήσεών μας. Μάλιστα, χθες η κυρία Χατζημαρκάκη επανέλαβε τουλάχιστον 15 φορές ότι απορρίφθηκε η αγωγή και όλα αυτά. Αυτό δεν ισχύει, ουδέποτε απορρίφθηκε η αγωγή, διότι ουδέποτε το δικαστήριο μπήκε στην ουσία για να βγάλει απόφαση απορριπτική της αγωγής. Αυτό που είχε γίνει στην αγωγή, και ενώ εκκρεμούσε η έκδοση αποφάσεως, καταθέσαμε κοινό αίτημα και οι δύο πλευρές, δηλαδή και ο Δήμος και ο ΤΟΕΒ, να απέχει το δικαστήριο από έκδοση αποφάσεως, καθότι είχαμε επέλθει σε ένα συμβιβασμό. Να. Που ο συμβιβασμός περιελάμβανε εφόσον ο Δήμος ήδη είχε προχωρήσει στην εξόφληση ενός μέρου του ποσού, είχε εντάξει στον προϋπολογισμό του το υπόλοιπο μέρος, με αποτέλεσμα η οφειλή να έχει πέσει στις 271.476 ευρώ. Και αφού και το ΕΒΑ από δικιά σου πλευράς παραιτήθηκε από ένα ποσό ύψους 10.000 ευρώ που αφορούσε προς αυξήσεις λόγω υπερβάσεων του έτους 18 και από τους τόκους και από τα δικαστικά έξοδα. Αυτός ήταν ο συμβιβασμός τον οποίο είχαμε κάνει από κοινού και καταθέσαμε στο πρωτοδικείο με πρακτικό επίλυσης ένδικης διαφοράς. Περιμέναμε με βάση αυτό το πρακτικό να συμπεριληφθούν από το Δήμο προς το Υπουργείο Εσωτερικών και να καλυφθεί αυτή η απέτησή μας. Όμως μας ζητήσανε συμπληρωματικά κάποια έγγραφα τον Ιούνιο, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, του 2021. Τα στείλαμε και αυτά. Παρόλα αυτά, μάλλον όχι τον Ιούνιο του 2021, τον Ιούνιο του 2022. Τα στείλαμε και αυτά. Παρόλα αυτά μας ενημέρωσε κατά το μήνα Οκτώβριο ο Δήμος ότι δεν συμπεριλήφθηκαν στις πληρωμές του Υπουργείου Εσωτερικών. Από εκεί πέρα για μας ήταν μονόδρομος να προχωρήσουμε στην έκδοση διαταγής πληρωμής με βάση το πρακτικό που είχαμε συνυπογράψει, η οποία εκδόθηκε το Νοέμβριο του 2022, επιδόθηκε τέλη Νοεμβρίου, έγινε η πρώτη επίδοση, διότι πρέπει και από εκεί να τηρηθεί μια διαδικασία. Μετά την παρέλαση της προθεσμίας έγινε και η δεύτερη επίδοση στις 30 Γενάρη. Και αφού πέρασε άπρακτη και η προθεσμία για άσκηση ενδίκων μέσων ανακοπής και τα λοιπά από πλευράς του Δήμου, προχωρήσαμε, έγινε πλέον ο τίτλος μας η διαταγή πληρωμής τελεσίδικη, και κατόπιν τούτου, αφού δεν βλέπουμε φως από κάποια άλλη πλευρά, προχωρήσαμε, έλαβα εντολή για να προχωρήσουμε σε μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Και πάλι επαναλαμβάνω, πρόθεσή μας δεν είναι να... Οπότε υπάρχει, κύριε Καλατζάκη, μια μικρή ανοχή, καταλαβαίνω, κάποιων ημερών, προκειμένου να τακτοποιηθεί το ζήτημα χωρίς να προβείται αυτό εισπράττω, δηλαδή, ξέρω, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Κοιτάξτε, υπάρχει πάντα, τουλάχιστον αυτό και σαν νομικός και εγώ, πάντα προσπαθώ να δώσω το περιθώριο και στον οφειλέτη, σε όλες τις περιπτώσεις, να κάνει ένα διακανονισμό, να εξοφλήσει, να μην φτάσουμε στο τελευταίο και ήμουν και το πιο απόδεινο μέτρο της αναγκαστικής εκτέλεσης. Μάλιστα. Πάντως δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο, ας πούμε, αυτό για το Δήμο. Έτσι, απλά, ναι. Ναι, αν και δηλαδή δεν έχει κάποιες παρενέργειες να πω αυτό. Αυτό είναι το ηθικό κομμάτι, ας πούμε, που αφήνει ο Δήμος να σέρνεται έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή το κομμάτι της αξιοπιστίας. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας Δήμος να έχει αξιοπιστία. Έτσι, το έχουμε ζήσει και στο παρελθόν που δεν μπορούσε ο Δήμος να προμηθευτεί, ας πούμε, μία καρφίτσα λόγω μη αξιοπιστίας, τότε με τα τευτέρια. Έτσι. Οπότε μην φτάσουμε πάλι σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτό δεν εξαρτάται τόσο από εμάς. Ναι, αυτό καταλαβαίνω, γιατί αυτό είναι θέμα Δήμου και νομίζω πολιτικές. Νομίζω ήδη ο ΤΟΕΒ έχει χρόνια τώρα δώσει μεγάλα χρονικά περιθώρια
προκειμένου να έχουμε συμμόρφωση και εξόφληση των απαιτησεών μας. Και νομίζω έγιναν και αρκετά, βοηθήσαμε και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση, παρετούμενοι από τόκους, παρετούμενοι από δικαστική δαπάνη. Πάντως τα μέχρι τώρα αντανακλαστικά του Δήμου δεν δίνουν και ιδιαίτερες καταστάσεις ότι θα υπάρξει κάποια ανταπόκριση σε αυτή τη φάση. Κοιτάξτε, περιμένουμε να δούμε αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών. Διαφορετικά σας λέω, η εντολή που έχω λάβει είναι ρητή να προχωρήσω στα περαιτέρω. Πότε θα το έχουμε αυτό? Επιτρέψουμε αυτό να μην το ανακοινώσουμε. Δηλαδή μέχρι πότε, ας πούμε, είναι η ανοχή? Μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες? Δεν θα ήθελα να το προσδιορίσω. Ντάξει. Γενικά μέσα στις γιορτές συνηθίζεται να μην προβαίνουμε σε τέτοια μέτρα πάντα. Ντάξει. Αλλά δεν θα ήθελα. Εντάξει. Δηλαδή δεν είναι πρέπον και για τα συμφέροντα του εντολέα. Οπότε μου κρατάμε αυτό. Προβώσει ανακοίνωση. Εντάξει. Από μια πριν. Μικρή ανοχή. Έτσι, μήπως και ολοκληρωθεί η πληρωμή χωρίς να μπείτε σε αναγκαστικά μέτρα, όπως το λέγαμε. Αυτό πριν. Είναι τα πλέον επώδυνα μέτρα, θα θέλαμε και εμείς να τα αποφύγουμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω κάτι άλλο να ρωτήσω, εκτός αν θέλετε κάτι να συμπληρώσετε. Όχι, απλά θα ήθελα έτσι και σαν μια παρατήρηση για να το έχουμε και στο μυαλό μας. Ευτυχώς που αντίδικος εδώ πέρα είναι ο ΤΟΕΒ, είναι ένας διαχειριστής που το γνωρίζουμε και προσπαθεί πάντα να δείχνει και το κοινωνικό του πρόσωπο. Σκεφτείτε με βάση και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή για την ιδιωτικοποίηση του νερού, αν απέναντι από το Δήμο βρισκόταν ένας ιδιώτης, πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα για όλους. Και για τους ίδιους τους πολίτες και για τα νομικά πρόσωπα όπως είναι οι Δήμοι. Αυτό δηλαδή που προσπαθεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να περάσει και να επιβάλλει με την πλάγια οδό την ιδιωτικοποίηση του νερού. Να, μιλήσαμε και μαζί έτσι πριν από λίγες μέρες. Αν και το αρνείται με τεπιτάσεις ο κύριος Κρέκας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ότι δεν ισχύει για την ιδιωτικοποίηση, αλλά βλέπουμε ότι οι αντιδράσεις κρατούν και είχαμε και χθες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Ακριβώς. Για αυτό το θέμα. Έχει μόνο η σύσταση και ανάθεση σε ρυθμιστική αρχή της διαχείρισης του νερού είναι το πρώτο βήμα για να έχουμε ιδιωτικοποίηση. Είναι κάτι που όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αντισταθούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Καλατζάκη. Να είστε καλά και πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα να έχετε. Καλά. Γεια σας. Γεια. Λοιπόν, αυτά. Μια μικρή λοιπόν ανοχή για λίγες μέρες, εβδομάδες, θα δούμε. Πάντως όχι, και η αναφορά του μέσα σε εορτές πάει να πει ότι το όλο θέμα, την οποιαδήποτε εξέλιξή του, θα τη δούμε μετά από τις γιορτές. Και υποθέτω ότι είναι ένας ικανός χρόνος για να υπάρξουν και όποιες διαδικασίες μπορούν να τρέξουν, είτε συνεννόησης, είτε τυπικές για να γίνει αυτή η διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, αυτά με την...